είχα τη χαρά και εξαιρετική τιμή να συμμετάσχω σε ομιλήτρια στο πρώτο πάνελ που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τον εμβολιασμό. Φέτος είμαι εξαιρετικά χαρούμενη, γιατί βλέπω με συνέπεια το θεσμό να φιλοξενεί την ίδια συζήτηση, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους από την πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, τους συλλόγους ασθενών, τους ειδικούς, αλλά και την βιομηχανία, για να συζητήσουμε για την αξία του εμβολιασμού. Στη GSK πιστεύουμε ότι η αξία του εμβολιασμού είναι διαφυσβήτητη και θεωρούμε ότι, όπως ακούστηκε και από όλους τους ομιλητές στο πάνελ, ότι ο εμβολιασμός είναι μια επένδυση χαμηλού κόστους, αλλά πολύ υψηλής αξίας, και έχει έρθει πλέον η ώρα να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα της πανδημίας του COVID και να εργαστούμε συλλογικά για τη θέσπιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τον εμβολιασμό προς όφελος των πολιτών και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας. Ποιες δράσεις θα αναπτύξει η GSK για την ενημέρωση του κοινού? Η GSK, έχω την εξαιρετική χαρά να μοιραστώ μαζί σας ότι είναι πολύ ενεργή σε καμπάνιες ενημέρωσης του πληθυσμού για συγκεκριμένα νοσήματα, άρα και την πρόληψη αυτών. Και όπως φάνηκε και σήμερα, γιατί συμμετείχαμε ενεργά σε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς προκειμένου να δομηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε εμβόλια για άλλα τα νοσήματα που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουμε μια ευρεία προστασία του πληθυσμού και είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνομιλούμε, γιατί στο τέλος της ημέρας απαιτείται συλλογική δράση προκειμένου να υπάρξει ένα αποτύπωμα και για την Ελλάδα και τον εμβολιασμό μέσω ενός εθνικού σχεδίου δράσης. Είμαστε και σε αναμονή για το εμβόλιο που έχει αναπτύξει η εταιρεία σας που αφορά στο συγκοιτιακό ιό. Πότε βλέπετε να έρχεται στην Ελλάδα? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα νόσημα που μας έχει απασχολήσει πολλά χρόνια, κυρίως για τις νεότερες ηλικίες. Φαίνεται ωστόσο ότι η επίπτωση στους ενήλικες ασθενείς είναι πολύ υψηλή. Ακούσαμε και πρόσφατα τον κύριο Τζανάκη να αναφέρει ότι έχουμε επίπτωση που είναι σχεδόν πανομοιότυπα, ίσως και λίγο υψηλότερη από αυτή του COVID. Το εμβόλιο της εταιρείας μας έχει ήδη τιμολογηθεί στην Ελλάδα και αναμένουμε τη σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που οφείλει να ορίσει, όπως γνωρίζετε, ως αρμόδια επιτροπή τον πληθυσμό, ώστε να κινήσουμε τις διαδικασίες αποζημίωσης. Οπότε ευελπιστούμε ότι κατόπιν ολοκλήρωσης των ενεργειών από τις αρμόδιες επιτροπές, το εμβόλιο θα μπορέσει με έγκυρο τρόπο να καταστεί διαθέσιμο στον ελληνικό πληθυσμό.